Ξεκινήσαμε νωρίς, ευτυχώς. Ο Τόμας παίζει με default controls, όπως συνηθίζονταν στο Μίλι. Από τότε γίνανε πιο customizable, το οποίο είναι καλό βέβαια, πιστεύω. Αλλά είναι, μιλάμε για κλασικό παιχνίδι. Καθώς έχει γερό να έρθει σε τουρνουά, πιστεύω τι καινούριος είναι ένας από τους πολύ πολύ παλιούς. Πραγματικά δεν είμαι σίγουρος. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι γενικά ξέρει να παίζει. Κάνει δουλειά. Παρ' όλα αυτά η μπεγιονέτα είναι μπεγιονέτα, θα την πάει μέχρι... θα την πάει αρκετά ψηλά. Δεν σκοτώσει ακόμα λίγο. Εντάξει, πιο. Βέβαια πάει με μια γωνία προς τα πάνω, οπότε αν είσαι ένα διασεκοντούς χαρακτήρας, παράδειγμα, δεν είναι τόσο καλή κίνηση. Φανταστικό το κλάσ με την ομπρέλα εκεί. Πολύ ενδιαφέρον interaction. Witch time. Με την πίστια κίνηση της Peach. Είναι κρίμα για τον Τόμας, αλλά θα χάσει ένα στόκ νωρίς. Σε σύγκριση με τον αντίπαλο τουλάχιστον, ο οποίος έχει 64 damage μόνο ακόμα. Το smash με ρακέτα νομίζω πρέπει να ήταν αυτό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, πως είναι κακό μάτσα. Αλλά πες μου λίγο, δεν υπάρχουν πολλά μάτσα καλά υπέρ της, μάλλον κατά της Μπέιο. Έχει πολύ καλά μάτσα που συνήθως. Α, εκεί Fisted. Δυστυχώς έφαγε τη γροθιά και τελειώθηκε. Ένα υπέρ της Μπέιον. Ένα υπέρ του Γκολ. 1-0. Και δεύτερο, δεν θα αλλάξει χαρακτήρα, θα μείνει με Peach. Α, όχι, θα αλλάξει. Θα δούμε κάτι ενδιαφέρον. Θα δούμε λίγο. Ωραία. Θα δούμε Link Μπέιον, θα γελάσετε. Θα σας αρέσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ένα μικρό θεματάκι, Μίμη, όπως τα λες. Πως δεν μπορεί να υποφεληθεί πολύ εύκολα από το float. Οπότε βλέπουμε μια αλλαγή στη στρατηγική. Βλέπουμε να παίρνει Link, όπου θα τον φυσήξει μακριά, αλλά θα εγκλήσει. Θα φάει το smash, μόνο ένα hit όμως. Σωστό SDI, ίσως. Ποιος ξέρει. Up, down, air, κακό. Το smash, εντάξει, witch time δεν θα το σώσει όμως. Το shield πολύ προσεκτικά, κάνει δύο ρολ, κάνει κι άλλο ένα ρολ, πάει για smash, το χασε. Θα πάει μερικά aerials. Για τα πατάκ θα κρατήσει μια απόσταση. Να φάει το pivot grab, έκανε air dodge και του άξιζε η προσπάθεια. Pivot, σε το μικρόφωνο. Τώρα τι θα γίνει. Ναι, έκανε air dodge άλλη μια φορά. Θλιβερό. Δεν προσέχει. Απ' εκεί πρόσεξε το get up afterburner της. Neutral air θα χτύπησουν και τα δύο, αλλά είναι κακό trade για τον Thomas. Απ' smash δεν θα πετύχει. 2-3 roll, μπράβο. USD από τον Gold για άλλη μια φορά. Η πρώτη φορά που το βλέπουμε τον Gold να κάνει ένα pay USD στο stream, αλλά είχε ακόμα καλό προβάδισμα. Θα το φέρει το boomerang μέχρι εκεί. Δεν θα πάει το forge μας. Το kick, grab, whiff θα υποφέρει για αυτό το grab. Δεν θα σηκωθεί. Έρχεται το boomerang. Σπόντολ στο grab και τιμώρησε με... τιμώρησε, δεν θυμάμαι καν τώρα.
Δεν πειράζει, είναι στο παρελθόν, dash, μάλλον, ναι, dash attack του Link. Είναι πολύ δυνατό dash attack, πολύ αργό dash attack. Σαν το DDD σκεφτείτε, πάνω κάτω. Το faceplant του DDD, πολύ διασκεδαστικό. Εντάξει, θα προσέξει αυτή τη φορά, δεν θα κάνει high recovery. Μένει στο LED, γιατί αποφάσισε να σηκωθεί next. Oh, το grab και dash attack. Dash attack. Oh, εδώ δεν τιμωρεί γιατί είχε κάνει whiff το grab. Δεν περίμενε και τις σφαίρες. Α, έχει το jump. Έκανε... Oh. Έκανε το up B εκεί. Θα... τι, τελείωσαν κιόλας δύο games. Ναι, τελείωσαν. Την προηγούμενη πήρε pitch.